εδώ που τον έχουμε μαζί μας, μας είπε ο άνθρωπος ότι θα τους δοθεί η λεωφορεολωρίδα, τους οδηγούς ταξί εδώ στη Λευκοσία, οποιοδήποτε ταξί, την Τετάρτη, το πρώτο. Και το δεύτερο, το νομοσχέδιο, έχει πάει στην νομική υπηρεσία για επεξεργασία. Πάει τώρα, πάει τώρα. Πάει τώρα στην νομική υπηρεσία, άρα θα ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Διερωτάται ο Υπουργός γιατί κάνουν στάση εργασία σήμερα οι οδηγοί. Λοιπόν, κύριε Αυγούστου, καλή σας μέρα. Ο Υπουργός Μεταφορών διαρωτάται γιατί κάνετε την απεργία σήμερα. Ο Υπουργός Μεταφορών πρέπει να ξέρει γιατί κάνουμε την απεργία. Ότι ήρθε την τελευταία στιγμή να μας συζητήσει να αποσύρουμε την απεργία. Μια μέρα μετά που την εξαγγείλαμε, ότι μας δίνει τη λεωφορεολωρίδα. Ο Υπουργός που ήταν τις προηγούμενες ημέρες που ζητούσαμε να δούμε για το θέμα τη λεωφορεολωρίδα και τώρα ήρθε. Τόσες ημέρες δεν το είδε και είδε το την ημέρα που το εξαγγείλαμε. Και ήρθε να το λύσει μέσα σε 6 ώρες. Που σημαίνει ότι για μένα είναι κοροϊδία. Μπορεί να το λύσει με το να απαντήσει το τηλέφωνο, με το να δεχτεί να μας συναντήσει είτε εκείνος είτε ο Γενικός Διευθυντής. Και βρέθηκε μέσα σε χρόνο ρεκόρ να μας λύσει. Και δεν ξέρω αν τώρα κλείνουν τα Υπουργεία. Αν είναι 3, το email του ήρθε η ώρα 4.30. Άρα δεν κλείνουν εσείς τρεις. Σήμερα απεργείτε είναι 2 ώρες. Έλα. Τι σημαίνει αυτό όλο σήμερα για εσάς κυρίως, ο λόγος που απεργείτε, να σας πείτε έτσι αναλυτικά τους λόγους. Ο λόγος είναι ότι έχουμε και άλλα θέματα. Είναι η πειρατεία, η αστυνόμευση στα αεροδρόμια, η βοήθεια στον κλάδο που άλλες χώρες διούσουν, εδώ δεν πιάνε σεντ. Έρχονται τόσα εκατομμύρια στο σύνολο των τελευταίων χρόνων, 1,5 δισεκατομμύριο, επίσης σε συγκεκριμένες εταιρείες. Και σε εμάς τίποτε, σε συγκεκριμένες εταιρείες μεταφορών. Σε εμάς τίποτε. Και διερωτούμε πότε να στηρίξει τον κλάδο μου εμένα. Τώρα μπορεί να διαλυθεί, ας πούμε, με το 50% παρανομία. Νομίζω ότι και τούτοι οι άνθρωποι έχουν και τούτοι δικαιώματα. Και πρέπει να τους βοηθήσει να επιβιώσουν. Άμα τους τρώει η πειρατεία, το 50% είναι πειρατεία, πότε να δουλέψουν τούτοι οι άνθρωποι και να πιάσει μεροκάμα να πάρουν σπίτι τους. Όσον αφορά τα καύσιμα, υπάρχουν πολλοί που κατευθύνονται στα κατεχόμενα. Εσάς πώς σας επηρεάζει αυτό? Έχει που πάσει, έχει που έμπασει. Εγώ δεν κρίνω κανένα για το αν πάει. Αν πάει, έχει δίκαιο και πάει, γιατί προσπαθεί και εκείνος να βάλει άλλο κάτι της μες στην τσέπη του. Τα καύσιμα κοντά μας φαίνεται ότι με τη διαφορά που με τα κατεχόμενα είναι περίπου στο 50 με 60 σέντο λίτρο. Απαιτείτε κάτι εσείς γι' αυτό? Για τα καύσιμα, ναι, απαιτούμε βοήθεια. Για να μην πάνε ούτε ποτέ οι οδηγοί μας, ούτε τίποτε. Αλλά να μας δώσει και τη βοήθεια της αύξησης των πετρελαίων. Τούτα απαιτούμε. Και θέλουμε, ναι, για το κλείσιμο να μας πείτε το μήνυμα που αποδίδετε σήμερα, τι αποστέλλετε σήμερα. Το μήνυμα μας είναι ότι εμείς ήρθαμε δαμέ με την καλύτερη διάθεση μετά από παρέμβαση της Προέδρου της Αρχής Αδειών, και αμέ που ήταν να έχει έναν όχλο τρομερό, εφέραμε όπως υποσχέθηκα της Προέδρου 20 με 30 αυτοκίνητα. Τι να είναι, για να μην έρθουμε σε αντιπαραθέσεις, γιατί άμα είναι ενόχλος σίγουρα να έχουμε φασαρίες, για να έρθουμε μια ειρηνική διαδήλωση και εκείνοι να προσπαθήσουν να μας καλέσουν να βρεθεί η λύση πάνω στα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αυγούστου. Ευχαριστώ, Ελένη μου, ευχαριστώ και εσένα, να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ, καλό ρεπορτάζ.